Πάμε στην κυρία Αγγελική Ρουμελιώτου, κοινωνική λειτουργό και υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος. Την καλησπέρα μας, κυρία Ρουμελιώτου. Καλησπέρα και από μένα στην Μοσχοβουλιστή και Ελευέτη Ακρίτη. Ένας πανέμορφος τόπος. Όλοι χαιρόμαστε έτσι που ανταμώνουμε. Σας ευχαριστούμε να πούμε πολύ. Να σας πω κιόλας ότι είστε, επειδή πάτε πρωτοπολή Κρήτη, την ξέρω, εγώ ξεκίνησα και από εκεί τις σπουδές μου προσωπικά, αλλά ωστόσο να πω ότι είσαστε και η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας μετά τη συγκρότησή του και την υπόστασή του ως νομικό πρόσωπο δημοσιοδικαίου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να φέρουμε γούρι. Να φέρουμε γούρι. Σας ευχαριστώ. Να φέρουμε γούρι γενικότερα στον κόσμο, γιατί αυτό είναι που υπηρετούμε, οι ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες. Και σας ευχαριστούμε που με τον τρόπο σας συμβαγώνετε. Υποχρέωσή μας θα τα ξαναπούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, το μόνο σίγουρο. Εδώ είμαστε. Το φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας ημέρας κοινωνικής εργασίας ποιο είναι? Το φετινό μήνυμα έρχεται από τη Διεθνή Ομοσπονδία των Συνδέσμων Κοινωνικών Λειτουργών, όπου φέτος το μήνυμα είναι οικοπεριβαλλοντικό. Δηλαδή το βασικό μας μήνυμα είναι να μην μένει κανένας πίσω. Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, βέβαια, κάνει τη δική του προσθήκη, τη δική του, αν θέλετε, μικρή αντιπρόταση, προσθέτοντας και το λιθαράκι του πολέμου. Δηλαδή ότι σε αυτή τη θεώρηση του να μην μείνει κανείς πίσω, θα πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι βρισκόμαστε εν το μέσο μιας έντονης προσφυγικής κρίσης ως απόρρια του πολέμου. Οπότε όλοι εμείς μπαίνουμε στην πρώτη γραμμή για να υπηρετήσουμε τον άνθρωπο που βρίσκεται πλέον σε ευάλωτη κατάσταση με όλη αυτή τη συνθήκη, και θα πρέπει ο καθένας από το δικό του μετερίζει να υπηρετήσει αυτή τη θεώρηση. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κοινωνικών Λειτουργών, η κυρία Ρουμανέσκο, βρίσκεται ήδη στην πρώτη γραμμή, στη Ρουμανία, εκεί που έχουμε εισρωές των προσφύγων, υπηρετώντας στο πεδίο ακριβώς για αυτόν τον σκοπό. Δεν μπορούμε λοιπόν να ξεχάσουμε, και είδα και πριν τις αναφορές του στο κανάλι σας, σε σχέση με το ότι βρισκόμαστε το μέσο ενός πολέμου που μας επηρεάζει έμεσα ή άμεσα όλους. Άρα δίνουμε το δικό μας μήνυμα πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Οπότε κατά κάποιο τρόπο έχουμε να κάνουμε και με τα σύγχρονα πεδία δράσης των κοινωνικών λειτουργών, με φόντο και με στόχο την προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πάντα. Άλλωστε, η κοινωνική λειτουργία εξ αρχής, ήδη δηλαδή από τα προεδρικά διατάγματα του 89, του 92, που ορίστηκε έτσι το πλαίσιο της κοινωνικής εργασίας, υπηρετούν σε τομείς πολύ νευραλγικούς, όπως είναι η υγεία, η ψυχική υγεία, η παιδεία, η δικαιοσύνη, η κοινωνική ασφάλιση, οι ένοπλες δυνάμεις, η προστασία του πολίτη, η τοπική αυτοδιοίκηση, η κοινοτική οργάνωση. Ποιο από όλα αυτά τα πεδία δεν μπορεί να αφορά και τη σύγχρονη πραγματικότητα και την μετεξέλιξη αυτής, λαμβάνοντας υπόψη κάθε μέρα τις καινούργιες αλλαγές. Ερώτημα τώρα, υπάρχει επάρκεια των κοινωνικών λειτουργών με φόντο, με στόχο, με κατεύθυνση την αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών σε πανελλαδικό επίπεδο? Υπάρχει κοινωνικών λειτουργών, στελεχών δηλαδή, υπάρχει αυτό που θα μπορούσαν δηλαδή να στελεχώσουν τις υπηρεσίες. Αυτό που δεν υπάρχει είναι η στελέχωση. Δηλαδή δεν υπάρχει κάλυψη των κενών θέσεων, υπάρχει μια μαζική εκροή κοινωνικών λειτουργών λόγω συνταξιοδότησης, υπάρχει μια αυξανόμενη ανάγκη, ωστόσο δεν υπάρχει αντίστοιχη κάλυψη αυτών των θέσεων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν κραυγαλές ανάγκες οι οποίες δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από τα παρόντα στελέχη. Άρα κατά κάποιο τρόπο, μέσω και της δικής σας φωνής, κάνουμε ένα κάλεσμα να αντιληφθούν, αν θέλετε, έτσι, οι ηθήνοντες της κοινωνικής πολιτικής, ότι πρέπει να στελεχωθούν οι κοινωνικές υπηρεσίες με κοινωνικούς λειτουργούς, ώστε να μπορούν να δουλέψουν στο πεδίο, να βοηθήσουν ανθρώπους που έχουν ανάγκη και να προσφέρουν ουσιαστικά με στόχο την πρόληψη και την προστασία αυτών των ανθρώπων. Και προκύπτει και το εξής ζήτημα: πώς θα πείσουμε ένα νέο παιδί, τη νέα γενιά, ένα ενδυνάμει φοιτητή, υποψήφιο για εισαγωγή στην τριτοβάθμια, να ακολουθήσει τον κλάδο σας? Νομίζω, ξέρετε, με τον καιρό έχω καταλάβει ότι την κοινωνική εργασία δεν τη διαλέγει, σε διαλέγει. Με ποια έννοια? Ακόμη και αν τυχαία μπεις, έτσι, και στο Ηράκλειο έχετε μια εξαιρετική σχολή. Σωστά. Ακόμα και αν τυχαία μπεις, θα μείνεις στο πεδίο της κοινωνικής εργασίας μόνο αν αντέχεις να διαχειριστείς κάποια πράγματα που αφορούν αυτό το επάγγελμα. Είναι ένα πολύ σκληρό επάγγελμα. Ένα επάγγελμα με τεράστιες προκλήσεις, με τεράστιες χαρές, αλλά και τεράστιες ματαιώσεις. Άρα ουσιαστικά ένα παιδί το οποίο είναι συνειδητοποιημένο ότι θέλει να δουλέψει στο πεδίο της προσφυγικής
προστασίας των ανθρώπων που έχουν ανάγκη, ας το κάνει με τόλμη, με θάρρος και με σαφή επίγνωση το ότι η δουλειά του θα είναι ο δρόμος και όχι το γραφείο. Μάλιστα, μάλιστα. Και με το καλό να έρθει να δώσει και νέα πνοή στο χώρο μας. Εμείς όλοι οι παλιότεροι επαγγελματίες είμαστε στη διάθεση όλων των νέων ανθρώπων που θέλουν κατεύθυνση και βοήθεια και στήριξη στο να επιλέξουν αυτό το επάγγελμά μας συνειδητά. Γιατί μόνο αυτό θα δώσει καλύτερα εχέγγυα. Κάποιος, ένα νέο παιδί, να έρθει σε επαφή μαζί σας, να λύσει κάποιες απορίες. Λοιπόν, μπορεί καταρχάς να απευθυνθεί διαδικτυακά στο Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών μέσα στην ιστοσελίδα μας, στην κεντρική μας ιστοσελίδα, η οποία είναι τώρα υφίσταται, αλλά είναι και υπό ανανέωση λόγω της νέας μας υπόστασης. Θα βρει τηλέφωνα επικοινωνίας, θα βρει όλους τους ρόλους του Διοικητικού Συμβουλίου, θα βρει πολλές πληροφορίες οι οποίες διαρκώς ανανεώνονται. Και οπότε με αυτό, και ή φυσικά μπορεί να χρησιμοποιήσει ακόμα και το social media, και στο Facebook έχει υπόσταση ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών, να στείλει τα ερωτήματα του, να στείλει οτιδήποτε το απασχολεί από πολύ απλοϊκό έως περίπλοκο. Και εδώ είμαστε για να βοηθήσουμε όλους τους συναδέλφους, γιατί αυτό είναι και ο ρόλος μας. Κυρία Ρουμελιώτου, να είστε καλά. Κάναμε μία πρώτη έτσι, τοποθέτηση γνωριμία, συζήτηση γνωριμία. Σίγουρα θα έχουμε να πούμε πολλά το επόμενο διάστημα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και εσείς. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Πάμε.